Θα πάω τώρα σε ένα πρόσωπο που πέρα από το ότι έχει γράψει για τις μυστικές υπηρεσίες στον 21ο αιώνα, έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο για τη ΜΙΤ ως φωλιά του τουρκικού παρακράτους. Είναι διευθυντής ερευνών της EP Consulting με έδρα τη Μασαλία της Γαλλίας και άλλοτε εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικό σε θέματα υπηρεσιών πληροφοριών. Είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές. Για πείτε μου, εσείς προφανώς δεν πέσατε από τα σύννεφα ακούγοντας αυτό το, διαβάζοντας μάλλον, αυτό το δημοσίευμα που έγινε από ένα διαδικτυακό τόπο, το Nordic Monitor, που πολλά έχει γράψει για το εσωτερικό της Τουρκίας. Παρότι, επαναλαμβάνω, ο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ δεν είναι ένας τυχαίος δημοσιογράφος, ασχέτως αν είναι φυγάς πια. Ναι, να δώσουμε μία είδηση ότι την ίδια μέρα που ο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ δημοσιεύει το εν λόγω ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα Nordic Monitor, η Σαμπάχ, η εφημερίδα, τον έχει πρωτοσέλιδο. Τον Μποζκούρτ. Α, μάλιστα. Και τι πρωτοσέλιδο τον έχει? Τον έχει με φωτογραφίες της ιδιωτικής του ζωής, δηλαδή στο πάρκο, στο δρόμο, βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ. Το έκανε πριν από μία εβδομάδα η Σαμπάχ με έναν άλλον συνάδελφο. Να πούμε ότι και οι δύο, και ο Μποζκούρτ αλλά και ο Γκιουνέν που βρίσκεται στη Γερμανία, είναι μέλη, αν θέλετε πρωτοπλασά τα μέλη, της κοινότητας του Φετουλά Γκιουνέν. Άρα... Λοιπόν, δεν πρόκειται δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι απλώς βρίσκονται στο εξωτερικό διότι έχουν πολιτικές διαφορές με τον Ερντογάν. Είναι άτομα τα οποία βρίσκονται στην, από ό,τι γνωρίζω, στην κόκκινη λίστα της ΜΙΤ. Η ΜΙΤ έχει τέσσερις λίστες, κύριε Σαχίνη. Έχει την πράσινη, την κόκκινη, την κίτρινη και την γκρι. Αυτές οι λίστες υπάρχουν με βάση την σοβαρότητα, αν θέλετε, του προσώπου. Με βάση δηλαδή την ιεραρχία εντός της κοινότητας Γκιουλέν. Και ο Γκιουνέν και ο Μποζκούρτ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην top λίστα, δηλαδή στην κόκκινη λίστα. Είναι υποψήφιοι προς απαγωγή, μόνο που δεν μπορεί η ΜΙΤ να κάνει συγκεκριμένη επιχείρηση ούτε στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη για τον Μποζκούρτ, ούτε στην Γερμανία κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία. Ζει ο Γκιουνέν. Τον Γκιουνέν λοιπόν τον είχε πρωτοσέλιδο την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι στις ίδιες πόζες, στο δρόμο, έξω από το σούπερ μάρκετ, στην πλατεία, και εχθές είχε τον Μποζκούρτ. Άρα ήταν... η νέα δημοσιογραφία, η νέα αποκαλυπτική δημοσιογραφία της ΜΙΤ. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα, σας έχουμε και τους δύο, ξέρουμε. Είναι ένα μήνυμα, σας παρακολουθούμε 24 ώρες το 24ωρο. Δεν μπορούμε να επέμβουμε, διότι είναι Ευρώπη, κράτη δικαίου. Άμα γίνει στραβή, οι δικοί μας θα βρεθούν στη φυλακή. Αλλά έχουμε τρελούς δικούς μας, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να σας καρφώσουν ένα μαχαίρι στη πλάτη. Μάλιστα. Τώρα, πώς είδατε αυτό το δημοσίευμα? Και θα σας το πω ευθέως, γιατί εσείς αναλύετε τον τρόπο που λειτουργούν παγκόσμια όλες οι μυστικές υπηρεσίες. Ακριβώς. Είναι ένα δημοσίευμα που μπορεί να έχει βάση, γιατί το έχουμε ξαναδεί με τα σενάρια Βαριοπούλα, ή προσέξτε τι θα σας πω, αφού είναι γκιουλενιστής, πιο πονηρά σκεπτόμενος, ναι, μήπως ο Μποζκούρτ θέλει να μας βάλει στα αίματα να τσακωθούμε εμείς? Κοιτάξτε να δείτε, οι γκιουλενιστές ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα χρόνια τώρα, έτσι, από το 16 και μετά. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα την παρακολουθούν πάρα πολλοί Έλληνες δημοσιογράφοι. Δεν μπορώ να πω ότι βγάζει βρώμικη δουλειά. Συνήθως τα ρεπορτά συνοδεύονται και από διαβαθμισμένα έγγραφα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο. Επικαλείται κάποια πηγή μέσα από το Γενικό Επιτελείο. Γι' αυτό λοιπόν λέω να κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά τα όσα γράφει σχετικά με την επιχειρησιακή ικανότητα της ΜΙΤ είναι σωστό. Ξέρουμε ότι από το 2012 με αφορμή τον εμφύλιο στη Συρία ελήφθη η απόφαση, διότι μέχρι τότε η ΜΙΤ δεν είχε ειδική διεύθυνση, κύριε Σαχίνη, για να δημιουργηθεί μία μονάδα παραστρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτή η μονάδα επανδρώθηκε με άτομα από τους Μπορντό Μπερελί. Μπορντό Μπερελί είναι η διοίκηση ειδικών δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας και έλαβε, αν θέλετε, το βάπτισμα του πυρός στον εμφύλιο στη Συρία. 2012-2022, 10 χρόνια αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη εμπειρία, διότι έχουν δουλέψει με την Αλ-Κάιντα, με την Αλ-Νούστρα, με το Ισλαμικό Χαλιφάτο, έχουν πάει στην Συρία, έχουν πάει, συγγνώμη, στη Λιβύη, έχουν πάει στην Αρμενία
στο Καραμπάχ, στον πόλεμο που έγινε το φθινόπωρο του 20, είναι δηλαδή αυτό, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν μια μεγάλη, είναι μπαρουτοκαπνισμένοι ως διεύθυνση. Πρόκειται από απόστρατους των καταδρομών εν ολίγης. Αυτό που λέει ο Μποσκούρτ είναι ότι εντός αυτής της διεύθυνσης έχει δημιουργηθεί ένα κλιμάκιο το οποίο είναι έτοιμο να έρθει στην Ελλάδα για προβοκάτσια. Από εκεί και πέρα, ο Χακάν Φιντάν, λογικό είναι, αν θέλετε προβλέπετε και από το ρόλο του, να έχει καταθέσει ήδη στο γραφείο του Ερντογάν ένα φάκελο με διάφορα σενάρια, είτε υβριδικού πολέμου, είτε κλασικά της κατασκοπίας, που να λειτουργήσουν ως καταλύτης για να προχωρήσουμε σε μία ενέργεια. Και ο Ερντογάν, ο Σουλτάνος, έχει πλέον την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει το πού, το πώς, το πότε, με βάση βέβαια και τις δημοσκοπήσεις στην Τουρκία. Μάλιστα. Αν λοιπόν για σας είχε ένα αξία αυτό το δημοσίευμα, αν έχει μία αξία. Έχει αξία στο επιχειρησιακό κομμάτι, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ακριβώς σε τι φάση είμαστε. Ξέρουμε ότι κάτι γίνεται. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Και είπατε κιόλας, ας κρατήσουμε και μία πισινή για τους σκοπούς που μπορεί να το κάνει. Κατά πόσο η μύτη, αν θέλετε, από τη στιγμή που παρακολουθεί τον Μποσκούρτ και τον κάθε Μποσκούρτ, επιδιώκει και η ίδια να αφήνει να διαρρέουν ειδήσεις προκειμένου να τσιμπήσουν η κάθε Μποσκούρτ για να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Μάλιστα. Αυτό το κρατώ που είπατε. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Ωστόσο, στο εσωτερικό μας οφείλουμε να αναλύουμε ακόμη και αυτά τα στοιχεία που δεν εδράζονται, όπως είπατε, σε ντοκουμέντα, αλλά είναι κάποια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εννοείται, μα εδώ είναι η μεγάλη αξία της λεγόμενης αντικατασκοπίας. Και εδώ, αν θέλετε, ανοίγει πάλι το μεγάλο κεφάλαιο τι θα κάνουμε με την ΕΕΠ, κατά πόσο θα σπάσουμε την ΕΕΠ σε δύο υπηρεσίες, κατά πόσο η ΕΕΠ θα σταματήσει να ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα και τις υποκλοπές και θα ασχοληθεί αποκλειστικά με θέματα κατασκοπίας, αντικατασκοπίας και διεθνούς τρομοκρατίας. Άλλωστε, βγάλαμε τελευταία και ένα βιβλίο, οι μυστικές υπηρεσίες των 21ου αιώνα. Είχαμε κάνει και μία εκδήλωση στην Αθήνα ακριβώς για αυτό το σκοπό. Πώς πρέπει να αλλάξει όλο το πλαίσιο. Γιατί σας το λέω, διότι ό,τι συζητήσατε πριν από λίγο με τον κύριο Φενέκο, όλα αυτά τα σενάρια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο σενάριο κάτω από την Κρήτη κλπ. Αυτά κανονικά δεν πρέπει να τα λέμε στο ραδιόφωνο ή, αν θέλετε, μπορούμε να τα πούμε στα πλαίσια μιας δημοσιογραφικής κουβέντας. Αυτά πρέπει να εξετάζονται στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο στην Ελλάδα απλώς δεν υπάρχει. Με προλάβατε, δηλαδή, τώρα. Πήγα να σας πω πώς το είπατε. Εσείς αυτή τη στιγμή κάνετε μια κουβέντα εικονικής πραγματικότητας. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Με τον κύριο Φενέκο, εχθές τον κύριο Λάμδα, κάνετε μια κουβέντα σε μια χώρα η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή τις βάσεις για να λάβει αποφάσεις. Πιο πολύ, πώς το λένε, και με θέα ουσία στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, παρά στα όργανα που υποτίθεται ότι έπρεπε να υπάρχουν. Είναι σχιζοφρενικό αυτό που σας λέω, αλλά ισχύει. Τι ωραία που το είπα. Βεβαίως και ισχύει. Και εδώ είπατε και κάτι άλλο. Εγώ την έπιασα την αιχμή. Ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος μιας σύγχρονης στην 21ο αιώνα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών όπως όλες τις χώρες, και πάντως όχι να ασχολείται με συνακροάσεις πολιτικών. Έτσι. Αυτό. Ναι, θέλω να πω, κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και οι συνακροάσεις πολιτικών και δημοσιογράφων, μια έννοια, πάει αλλού βέβαια η κουβέντα, κατά πόσο θα πρέπει οι πολιτικοί να παρακολουθούνται. Το πρώτο πράγμα που κάνει μια σοβαρή χώρα είναι να ορίσει την εθνική ασφάλεια. Οι Γάλλοι το έχουν ορίσει, το έχουν κάνει σε 8 υποκατηγορίες. Εμείς όχι, το έχουμε φλού. Όλα είναι όλα είναι εθνική ασφάλεια. Όλα μπορούν να βαφτιστούν εθνική ασφάλεια. Όλα μπορούν να βαφτιστούν, μπορούμε όμως να το εξειδικεύσουμε για να μην γίνεται λάστιχο. Δεν το κάνουμε, κύριε. Όνομα της εθνικής ασφάλειας κάνουμε και άλλες βρωμοδουλειές. Αυτό συμβαίνει. Για όλους τους βολεύει διαχρονικά, δεν είναι εγώ. Αλλά ουδείς. Δείτε τι έγινε με τον Τραμπ. Το FBI, η Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας και Αντικατασκοπίας του FBI, έκανε ντου στο σπίτι του. Πρόεδρος τον είπα. Θέλω να σας πω ότι όταν πραγματικά δεν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και υπάρχουν ενδείξεις, ακόμα και αποδείξεις, κύριε Πικραμένε, με ακούτε. Όλοι είναι εκτεθειμένοι. Δεκτό αυτό που λέτε. Έκανε ντου στο σπίτι. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Του επέδειξε όμως ένα έγγραφο γιατί κάνει ντου στο σπίτι. Εδώ σε παρακολουθούν και δεν σου λένε γιατί σε παρακολουθούν. Καταλάβατε. Ακριβώς. Μα αυτό λέμε, ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο θεσμικό κενό, αλλά και όταν προκύπτει πρόβλημα, πάμε σε καταστάσεις γελοιότητας. Εδώ θέλουν να χαρακτηρίσουν απόρριτα ακόμα και τα
και τα πορίσματα των κομμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, κύριε Σαχίνη. Θα πρέπει η χώρα να βγει από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δηλαδή μιλάμε για μπανανία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πόσο στην Ευρώπη. Και εσείς μου λέτε μετά για αλλιευτικές ζώνες, για ως κλπ. Είναι σουρεαλιστική η κατάσταση, τελείως. Αν θέλετε να επανέλθουμε στα, στο επίπεδο της ΜΙΤ, διότι η κουβέντα γίνεται αν μέχρι τον Ιούνιο του 2023 θα κάνει την κίνηση ο Ερντογάν. Υπάρχουν τέσσερις παράμετροι. Αν αυτές οι τέσσερις παράμετροι οριμάσουν, θα κάνει την κίνηση. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν γνωρίζει κανένας. Την κίνηση όμως θα την κάνει. Και αυτές ποιες είναι οι τέσσερις παράμετροι. Πρώτον, είναι οι προσωπικές του, οι λεγόμενες υπαρξιακές ανάγκες του Ερντογάν. Πώς ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του έναντι της ιστορίας. Νομίζω το είπε και ο κύριος Φενέκος πριν από λίγο για τα 100 χρόνια που κλείνει η τουρκική δημοκρατία κλπ. Ο ίδιος το βλέπει τον εαυτό του ως μεταμοντέρνο σουλτάνο. Ζηλεύει αυτή τη στιγμή τις νεοτσαρικές, αν θέλετε, αντιλήψεις του Πούτιν. Θέλει να γίνει ένας μικρός Πούτιν. Θέλει να τελειώνει με τον Κεμάλ και να επιστρέψει στην παλιά έγκλη της νεοθωμανικής αυτοκρατορίας. Αυτά τα γνωρίζουμε. Και επειδή ξέρει ότι είναι 68 ετών, έχει και προβλήματα υγείας, θέλει να το προλάβει όσο είναι ακόμα ζωντανός. Αυτό είναι το ένα. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι βλέπει τη διεθνή κατάσταση, ότι αν γίνει κάτι, τουλάχιστον από τους Ρώσους θα έχει ανοχή, αν δεν θα έχει ενθάρρυνση. Από τους Ευρωπαίους έχουν τα δικά τους θέματα με το ενεργειακό, δεν θα πολύ πιέσουν. Οι Αμερικάνοι έχουν αφιερωθεί στην Ουκρανία και στην Κίνα, οπότε βλέπει ότι το έδαφος, το πεδίο είναι ανοιχτό. Η τρίτη παράμετρος είναι καθαρά η δημοσκοπική εκλογική, διότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη διαρροή ψήφων που έχει η λεγόμενη συμμαχία Μπαχτσελή-Ερντογάν προέρχεται από το εθνικιστικό κομμάτι που πάει κατευθείαν στην Αξενέρ κλπ. Μόνο λοιπόν μια δυνατή εθνική νίκη που θα δώσει έδαφος στην Τουρκία θα τον βοηθήσει να περάσει το εμπόδιο των προεδρικών εκλογών. Αναφέρομαι στις προεδρικές και όχι στις, κοινοβουλευτικές, γιατί εκεί μπορεί να προκύψει δίπολο, δηλαδή να κερδίσει τις προεδρικές, να χάσει τις κοινοβουλευτικές και να πάμε πάλι σε επαναληπτικές εκλογές για να έχει ομογένεια. Και το τέταρτο σενάριο είναι αυτό που λέμε το κάνει γιατί βλέπει ότι η μόνη, με συγχωρείτε, λοιπόν, βλέπει ότι αυτή τη στιγμή με την ισορροπία δυνάμεων που υπάρχει με την Ελλάδα, όσο δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή τα θέματα, το πρόγραμμα με τα Ραφάλ, το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16, για να μην μιλήσω για τις φρεγάτες, μπορεί αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι ο στόλος ο ελληνικός είναι γερασμένος και θα μπορούσε να κάνει κάποια κίνηση. Αν λοιπόν αυτές οι τέσσερις παράμετροι, υπαρξιακά, διεθνή κατάσταση, δημοσκοπήσεις και ο λεγόμενος το ισοζύγιο δυνάμεων οριμάσουν στο μυαλό του, όπως το βλέπει ο ίδιος, θα κάνει την κίνηση. Ποια θα είναι η κίνηση? Η κίνηση δεν θα είναι να πάμε να πάρουμε ούτε τη Μυτιλίνη ούτε τη Χίο. Ο στόχος είναι να βρεθεί ένα μικρό νησάκι με 50-100 μόνιμους κατοίκους, μία στρατιωτική φρουρά, την οποία θα προσπαθήσει με κάποιο drones, αν θέλετε, να τη χτυπήσει ένα βράδυ, όπως λέει και ο ίδιος, και να μαζέψει αυτούς τους 100 κατοίκους σε ένα σχολείο ή σε ένα δημαρχείο και να τους κρατήσει ομήρους, για να ακυρώσει την οποιαδήποτε προσπάθεια του ελληνικού στρατού να απελευθερώσει το νησί, διότι αν πάμε σε εμπλοκή καταλαβαίνετε ότι τα θύματα δεν θα είναι μόνο οι στρατιώτες, θα είναι και ο άμαχος πληθυσμός. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο, όπως είπε και ο κύριος Φενέκος πριν, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φανεί ότι το προκάλεσε η Ελλάδα. Θα πρέπει να φανεί ότι το προκάλεσε, συγγνώμη, η Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν να φανεί ότι η Τουρκία δρά διότι επροκλήθη από την Ελλάδα και εδώ έρχεται ο ρόλος της ΜΙΤ για να κάνει τη λεγόμενη προβοκάτσια. Άρα είναι ένα πεδίο ανοιχτό. Εσείς είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτά θα έπρεπε να συζητιώνται, να αναλύονται, να υπάρχουν εναλλακτικές, σενάρια, αντισενάρια. Ή να το πω όπως λέει ένας αγαπημένος μου φίλος ο Γιάννης: έχω μια ιδέα, τη βάζω στο τραπέζι,
Σκοτώστε μου την ιδέα. Αν δεν μου τη σκοτώσετε, είναι πολύ ισχυρή. Πάντα τη... του δικηγόρου του διαβόλου, μάλιστα, εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται. Πείτε μου, σας παρακαλώ, κάτι. Και δεν φεύγουμε από το θέμα. Παράλληλα με αυτό το δημοσίευμα του Αμπντουλάχ Μποσκούρ, που εξηγήσατε κάτω από ποιες οπτικές πρέπει να διαβαστεί, με πολλές αιρέσεις, προέκυψε ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ένα δημοσίευμα της Γενής Σαφάκ. Ξαναθυμήθηκαν κτηματολόγια, οθωμανικά αρχεία, πάνω στα ελληνικά νησιά ιδιοκτησίες. Πιάσανε από τον Αϊστράτη και την Ικαρία και φτάσαν φυσικά μέχρι την Κρήτη. Και μάλιστα η Γενής Σαφάκ στο αναλυτικό ρεπορτάζ μιλάει για τίτλους ιδιοκτησίας που μπορούν να πάνε οι ιδιοχθέντες, έτσι τους αποκαλεί, συμπολίτες, τους Τούρκους εννοεί, να τα δουν, γιατί τα έχουν κρατήσει στην ομαρχία και είναι, πώς να το πω, γιάρδα-γιάρδα, στρέμα-στρέμα, πώς να το πω τώρα, ναι, καταγεγραμμένα. Ότι στα λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα, σημερινό ρεπορτάζ, υπήρξε αντίστοιχη περίπτωση, δεν υπήρξε συνεργασία των ελληνικών αρχών ή των δικαστηρίων. Το θέμα πήγε μέχρι Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και από ό,τι διάβασα, δεν ξέρω αν είναι fake ή όχι, καταδικάστηκε η Ελλάδα για μη πρόσβαση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας κλπ. Αν μπούμε λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία, νομίζω στο παρελθόν είχαμε τέτοιες καταστάσεις, νομίζω και στην Κρήτη με τους τουρκοκριτικούς κλπ. Εδώ, ότι η βεντάλια. Ναι, άρα μισό λεπτό. Διότι, μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε. Είναι ιστορία τέτοια. Ήμασταν μέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κύριε Πικραμένε, μισό λεπτό. Σύμφωνοι. Η ανταλλαγή πληθυσμών και η αποζημίωση περιουσιών είναι το ερωβάρι. Και εννοώ μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Αν ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, η Τουρκία θα πρέπει να ψάχνεται. Όμως, εγώ θέλω να σας ρωτήσω άλλο πράγμα. Πίσω από το ανθρώπινο και συγκινησιακό κάποιων απογόνων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χτίζεται μόχλευση υβριδική. Μα είναι σε αυτή τη λογική, είναι στη λογική της πίεσης, αλλά δεν είναι αυτή η πίεση η οποία θα φέρει τα αποτελέσματα που θέλει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν θέλει κομμάτι. Θέλει κομμάτι από την Ελλάδα. Το βλέπουμε αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο βερμπαλισμός του και αυτά που λέει. Υπάρχει, αυτό έχει οριμάσει πάνω από 10-15 χρόνια τώρα. Ουσιαστικά από το 2008, όταν ξεκίνησε η ιδέα με την γαλάζια πατρίδα από τους δύο τους ναυάρχους και πλέον την έχει υιοθετήσει και ο ίδιος. Είναι σε αυτή τη λογική. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Σαχίνη, όταν κάτι το οποίο είναι στη λογική, αν θέλετε, την καθαρά θεωρητική, γίνεται κομμάτι της ίδιας της υπαρξιακής σου υπόστασης. Για τον Ερντογάν είναι πλέον θέμα, αν θέλετε, τιμής για τον ίδιο. Είναι υπαρξιακό. Θέλει να μείνει στην ιστορία με κάτι μεγάλο. Και το μεγάλο δεν είναι ούτε το κανάλι της Κωνσταντινούπολης, ούτε οι δύο καινούργιες γέφυρες, ούτε ο ένας αυτοκινητόδρομος. Θέλει κομμάτι γης. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι είναι ο στόχος. Γιατί δεν το κάνει στην Κύπρο? Γιατί, για παράδειγμα, δεν αποσπά ή δεν προσαρτίζει τα κατεχόμενα? Διότι εκεί μπαίνουν άλλα θέματα. Και ποια είναι τα άλλα θέματα? Επειδή τα κατεχόμενα λειτουργούν ως πλυντήριο μαύρου χρήματος και υπάρχει και εμπόριο ναρκωτικών και ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής μαφίας έχει έδρα τα κατεχόμενα, έχει θέμα με τον Μπαχτσελή, διότι ο Μπαχτσελή έχει πολλά ανοιχτά κανάλια με την τουρκική μαφία. Οπότε δεν τον ενδιαφέρει αύριο πρωί τα κατεχόμενα να γίνουν τουρκική δημοκρατία. Γιατί? Διότι η Ιντερπόλ θα μπορεί ένα ένταλμα σύλληψης διεθνές που έχει εκδοθεί να έχει εφαρμογή πλέον και στη Βόρεια Κύπρο. Άρα μπαίνουμε σε άλλους χώρους. Δεν θα το κάνει, δεν τον ενδιαφέρει. Όπως δεν τον ενδιαφέρει να πάρει κομμάτι από τη Συρία, διότι θα τα σπάσει με τον Πούτιν. Τον ενδιαφέρει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οπότε εκεί στρέφει όλο του, αν θέλετε, όλη του την πίεση. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Καλημέρα στον κύριο Πικραμένο. Πώς είδε την υπόθεση κατασκοπία στη Ρόδο, γιατί ακούστηκε ότι είχαν 3.500 φωτογραφίες? Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι η προετοιμασία κάποιου υβριδικού ζητήματος, ή πέρασε έτσι? Ότι το είχαμε γράψει, υπάρχει και ειδικό υποκεφάλαιο στο βιβλίο μας για την υπόθεση της Ρόδου. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή
η ΜΙΤ μαζί με το Γενικό Επιτελείο, να το λέμε σε όσους μένουν τουλάχιστον στα νησιά. Αυτή τη στιγμή 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, υπάρχουν 7 τεχνικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι για συλλογή πληροφοριών στο Ανατολικό Αιγαίο. Καταρχάς έχουμε τον τουρκικό κατασκοπευτικό δορυφόρο, τον Γιουκ Τουρκ, τον νούμερο 2 από το 2012, σκανάρει κάθε 2,5 μέρες την Ελλάδα. Όχι μόνο την Ελλάδα, όλη την ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τα CN235, τα λεγόμενα ηλεκτρονικού πολέμου. Έχουμε την κορβέτα την Ουφούκ που έχει πάρει ΜΙΤ από τις αρχές του 2022. Μάλιστα, αν είδατε στην πρόσφατη άσκηση απόβασης που έγινε με τους Γάλλους καταδρομής, ήταν παρούσα και συνέλεγε πληροφορίες. Έχουμε τους σταθμούς, τους επίγειους σταθμούς υποκλοπών κατά μήκος των μικρασιατικών παραλίων. Έχουμε τα Bayraktar, έχουμε τα ΑΝΚΑΕΣ, τα οποία βολοδέρνουν όλη μέρα στο Αιγαίο. Και τελειώνουμε με αυτό που λέει ο συμπολίτης μας από τη Ρόδο, δηλαδή το δίκτυο πληροφοριών επί του πεδίου. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά, κύριε Σαχίνη, στο Αιγαίο. Δεν είναι μία στο τόσο όταν κάνει διακλαδική άσκηση η Τουρκία. Για να μην πούμε για τις διακλαδικές ασκήσεις, το ΕΦΕΣ κλπ. Λοιπόν, η Τουρκία γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στο Αιγαίο, τι φορτώνουμε, τι ξεφορτώνουμε, πού πάνε, κατά πόσο τροποποιούνται ή όχι τα επιχειρησιακά σχέδια. Αυτά είναι ο ρόλος τους, διότι είναι η Τουρκία που διεκδικεί, είναι η Τουρκία που θέλει να κάνει την απόβαση και θα διαλέξει από εκεί και πέρα το χρονικό διάστημα. Το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς ως χώρα και ως υπηρεσίες πληροφοριών, επειδή δεν έχουμε στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην Ελλάδα αυτόνομη, μέσα από την ΕΥΠ και τα δίκτυα της ΕΥΠ έρχονται οι πληροφορίες και τροφοδοτείται το ΓΕΘΑ. Θα πρέπει, αν έχουμε υπηρεσία που πραγματικά αξίζει να υπάρχει και να τιμάει τη φήμη της και την ικανότητά της, την ημέρα, την ώρα που θα φύγει η ετολή από το Προεδρικό Μέγαρο προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού για να γίνει οποιαδήποτε κίνηση, εκείνη τη στιγμή θα πρέπει εμείς να έχουμε την πληροφορία. Να την προωθήσουμε σε Παρίσι και σε Ουάσιγκτον και να τους πούμε ότι ακούστε, οι Τούρκοι είναι έτοιμοι, κάνουν την κίνηση, το γνωρίζουμε και ως χώρα έχουμε το δικαίωμα ακόμα και για προληπτικό χτύπημα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Αν δεν το κάνουμε και όπως είπε ο κύριος Φενέκος, γίνει το μικρό επεισόδιο και πλέον οι Τούρκοι έχουν την πρωτοβουλία και κλιμακωθεί και εμείς ακολουθούμε από πίσω τις εξελίξεις, θα έχουμε χειρότερα ίμια από τα ίμια που γνώρισε η παλιά γενιά και από εκεί και πέρα θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς να έχουμε, χωρίς να έχουμε τα κατάλληλα αντίμετρα για να μπορέσουμε να... Κύριε Επικραμένε, λέει εδώ ο φίλος μας ο Λάκης. Καλημέρα στον κύριο Επικραμένο. Θέλω να το ρωτήσω. Επειδή λέει έχω διαβάσει και τα δύο του βιβλία. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο κατά τη γνώμη του είναι καθοριστική σημασίας, έστω και τώρα, το χθες το καταλάβαμε, έστω και τώρα, η χώρα να αποκτήσει συγκροτημένα επιτελεία που θα καταλήγουν σε ένα εθνικό συμβούλιο. Όλες οι χώρες, ακόμη και οι μη ανεπτυγμένες, δεν ξέρω αν είναι τυπικό ουσιαστικό, φαίνεται να διαθέτουν εθνικά συμβούλια εκτός ημών. Πόσο είναι σημαντικό από την εμπειρία που έχει στο εξωτερικό? Το Συμβούλιο Ασφαλείας από μόνο του δεν λέει τίποτα. Δηλαδή το τραπέζι ρωτώντα ένας πρόεδρος και 10 υπουργοί. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που ονομάζουμε Γενική Γραμματεία. Τα επιτελεία δηλαδή, που συγκροτούν. Μάλιστα. Η ανάλυση είναι αυτή η οποία σπάει σε τακτική, τι γίνεται δηλαδή σε καθημερινό επίπεδο, επιχειρησιακή, σε περίπτωση που έχουμε μία διεξαγωγή επιχείρηση και στρατηγική. Να πω κάτι, κύριε Επικραμένε. Κύριε Επικραμένε, μισό λεπτά. Και το δόγμα εθνικής ασφάλειας και την πολιτική εθνικής ασφάλειας και θα μπορούν να επικουρούν τον Πρωθυπουργό σε διαχείριση κρίσης, δεν κάνουμε δουλειά. Η ΕΥΠ και οι υπηρεσίες πληροφοριών στα επιτελεία είναι για την τελευταία στιγμή, είναι για το παραένα. Αλλά για να μην φτάσουμε στο παραένα,
θέλουμε ανάλυση στρατηγική. Μόνο λοιπόν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με την υποδομή που έχει από πίσω, έτσι, θα μπορεί να την προετοιμάσει. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σύμφωνοι, αλλά ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, για να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμος, τουλάχιστον ναι, συγκροτημένες χώρες, δεν λειτουργεί, καλά το είπατε εσείς, μόνο με το μηχανισμό κατασκοπία-αντικατασκοπία, πρακτορυλίκη να το πω. Βάζει κάτω δομές οικονομίας, υποδομή, βιομηχανία, πρωτογενή τομέα, μεταφορές. Πάντα η λέξη εθνική ασφάλεια. Ξέρετε ότι στη Γαλλία, να σας το φέρω ως παράδειγμα, διότι ζω εδώ, στη Γαλλία ακόμα και η προστασία των δασών, μάλιστα, ανήκει στο σκληρό πυρήνα της εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή η Ελλάδα, μια χώρα που καίγεται κάθε χρόνο, θα έπρεπε το θέμα των πυρκαγιών να είναι στο σκληρό πυρήνα της εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή να γίνονται αναλύσεις, να εκπονούνται μελέτες, όχι μόνο για το πώς σβήνουμε φωτιές ή τι προβλέπουμε για να μην μπαίνουν οι φωτιές, αλλά και πώς διαχειριζόμαστε όλο το δασικό πλούτο. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Τελείωσε. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τσακώνονται οι συνταγματολόγοι μεταξύ τους τι είναι εθνική ασφάλεια. Αφορά μόνο την άμυνα ή αφορά και το οργανωμένο έγκλημα? Αφορά τις επενδύσεις, ας πούμε, μίας δέκο στον τομέα της ενέργειας, ή αφορά μόνο τη διεθνή τρομοκρατία? Δεν γνωρίζουμε. Ουδής γνωρίζει την εθνική ασφάλεια. Οπότε έχουμε την εισαγγελέα της ΕΕΠ να υπογράφει 25.000 εισαγγελικές διατάξεις κάθε χρόνο, 50 δηλαδή την ημέρα, έτσι, είναι παγκόσμια πατέντα αυτή, χωρίς και ίδια να γνωρίζει τι είναι εθνική ασφάλεια. Μάλιστα. Άντε να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Είστε σαφείς. Ή έχουμε τα 250 ευρώ, αν το δηλώσεις μέσα στο δάσος θα το σώσεις. Αυτό. Λέει, ναι, εδώ ο φίλος ο Γιάννης, πώς είναι δυνατόν να υπερασπιστείς τα εθνικά σου κυριαρχικά δικαιώματα όταν δεν τα έχεις καταχωρήσει και διεκδικήσεις, και διεκδικήσεις, θα καλέσεις συμμάχους να σε συνδράμουν σε κάτι το οποίο εσύ το έχεις παρατήσει? Ακριβώς. Μα έχουμε πει δεν θα σε συνδράμουν. Ακόμα και αυτή η συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την Γαλλία, το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή σε κάποιον άλλον δημοσιογράφο, θα είναι μόνο σε επίπεδο παροχής πληροφοριών και κυρίως δορυφορικών λήψεων. Διότι η Γαλλία έχει το σύστημα το δορυφορικό, το Έλιος. Από εκεί και πέρα, μόνο σου θα βγάλεις τα κάστανα, αλλά αυτή τη στιγμή σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών και διαχείρισης πληροφοριών, η Τουρκία βρίσκεται δεκαετίες μπροστά μας. Δηλαδή από τον Χακάν Φιντάν και μετά έχουν κάνει ένα τεράστιο άλμα που εμείς για να το καλύψουμε θέλουμε πάνω από 30 χρόνια. Να σας δώσω απλώς κάποια χαρακτηριστικά. Η ΕΕΠ αυτή τη στιγμή έχει 40 εκατομμύρια τακτικό προϋπολογισμό. Η ΜΙΤ είναι αυτή τη στιγμή περίπου στα 300 εκατομμύρια. Η ΕΕΠ δεν έχει μονάδα παραστρατιωτικών επιχειρήσεων για τις λεγόμενες black operations. Οι Τούρκοι την έχουν από το 2012 και δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό λοιπόν, αν εγώ ήμουν Τούρκος, σε μία σύγκρουση με την Ελλάδα, θα το αξιοποιούσα, διότι θα ήξερα ποια είναι τα κενά του αντιπάλου. Αυτό λοιπόν πάει να μας πει ο Μποσκούρτ με έμεσο λόγο στο δημοσίευμά του. Αν και οι κατοικούντες, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, το γνωρίζουμε ότι οι Τούρκοι πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση θα βάλουν μπροστά τη ΜΙΤ, διότι η ΜΙΤ δουλεύει αυτή τη στιγμή υπερεργολαβία μαζί με τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Μην περιμένουμε δηλαδή το τουρκικό μπαϊράκι να σηκωθεί και να ξεκινήσει ο πόλεμος. Η ΜΙΤ θα κάνει τη δουλειά. Και στη ΜΙΤ, τη ΜΙΤ δεν την αντιμετωπίζεις με το στρατό, την αντιμετωπίζεις με την αντικατασκοπία της ΕΕΠ, η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Πικραμένος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Γνωρίζει αυτό το λαβύρινθο, όσο ελάχιστη, τον αναλύει διαρκώς και κρούει το καμπανάκι, έστω και τώρα, αν και λέει ότι από χθες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πικραμένε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.